Φεύγουμε και πάμε σε ωραίες εικόνες και σε ωραίες δράσεις. Πάμε στον Ημιτό. Πάμε στην Αργυρούπολη, εκεί που όπως βλέπετε ήδη έχουν συγκεντρωθεί οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε και για ακόμα μία ημέρα πρασινίζουν τον τόπο τους. Και ο βλέπουμε ήδη τα γλαστράκια έτσι, στα χέρια των ανθρώπων εκεί. Αυτά τα μικρά γλαστράκια είναι το οξυγόνο της επόμενης μέρας για όλους μας. Ακριβώς, και αφήνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα δεκάδες άνθρωποι και σήμερα. Λοιπόν, Γιώργος Κεραμιτζόγλου και ο κύριος Πανολιός στην παρέα μας. Γιώργο, ο λόγος εσένα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνεις εσύ. Μια μικρή εισαγωγή. Είμαστε εδώ λοιπόν, πρώτη δεντροφύτευση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη νέα φυτευτική περίοδο. Αργυρούπολη μαζί με ΣΠΑΗ, με Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, ούτως ώστε να φυτεύσουμε ακόμα 1.000-1.200 νέα μικρά δέντρα πλατήφυλλα. Κύριε Σπανολιέ, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε, καλό ξεκίνημα της φυτευτικής περίοδου. Η πρώτη μας δεντροφύτευση με 1.200 δέντρα, ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε τις 55.000 σε όλη την Ελλάδα. Από εδώ ξεκινούμε, θα πάμε Εύρο, θα πάμε Χίο, θα πάμε Κρήτη, θα πάμε παντού και ενδέχεται να πάμε και στην Κύπρο. Μπράβο. Ξεκινάμε λοιπόν, αυτά τα χρήματα είναι, τα δέντρα αγοράστηκαν με χρήματα από τη συναυλία του Λευτέριου Παπαδόπουλου το καλοκαίρι και από τους τρεις αγώνες δρόμου, Πεντέλη, Ημιτό και, Πάρνιθα. Όσοι μπορούν να έρθουν, μόνο καλό θα κάνουν, χρειαζόμαστε εθελοντές. Κόσμο να βοηθήσει. Πάντως κόσμος υπάρχει όλοι, που βλέπουμε τώρα, έτσι, στις εικόνες υπάρχει μας. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και τους ευχαριστούμε όλους και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και είναι πολύ συγκινητικές και εικόνες με τους βόμπιλες. Εμένα μου αρέσει πολύ και η εικόνα του κόσμου που περιμένει εκεί στο φορτηγό. Ακριβώς. Να πάρει από ένα δενδρίλιο. Ακριβώς. Στα χέρια. Ακριβώς. Και μπορεί, να πάει να το φυτέψει. Αν μπορεί να μας γυρίσει η κάμερα να δείτε τον κόσμο. Ναι. Είδα κάτι πιτσιρικάκια με κάτι ωραίες τσάντες έτσι και μικρά παιδάκια. Ακριβώς. Η ελπίδα μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αφήνουν και αυτά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Και αυτό μας ευχαριστεί, μας παρηγορεί. Τα παιδάκια. Ορίστε τα παιδάκια. Να είστε καλά. Μπράβο. Εντυπωσιακό ότι θα πάμε και εκτός συνόρων, έτσι. Θα πάμε και στην Κύπρο. Βέβαια. Να αφήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Μπράβο, μπράβο κύριε Σπανόλη, μπράβο. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις υπέροχες εικόνες. Όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί αφήνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και ξαναπροσυνήσουμε τον τόπο μας. Και έχουμε δίπλα μας και μια μικρή κουβέντα, βεβαίως. Παιδιά μου, μόνο η Σίδρος Πάνδης, Δέλτα, Μάνδης. Λοιπόν, πρόεδρος του ΣΠΑΗ, δήμαρχος Παιανίας. Πρόεδρε μου, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και βέβαια η επιλογή που έχει γίνει σε σχέση με το Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού είναι το φανταστικότερο σημείο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Κωνσταντάτο, βέβαια τον ευχαριστήσω και για την προγενέστερη παρουσία του στο ΣΠΑΗ και βέβαια να ευχαριστήσω τις δεκάδες, τις εκατοντάδες, θα έλεγα, των εθελοντών, πάνω και πρώτα απ' όλα τα παιδιά και φυσικά το ΣΠΑΗ για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή την προσπάθεια και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 2025 θα το γιγαντώσουμε σε σχέση και με τους υπόλοιπους Δήμους του Ημιτού προκειμένου να φτάσουμε στο επιδημητό για όλους το αποτέλεσμα. Και Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που βλέπουμε και ο Σπανολιός το ανέφερε νωρίτερα. Εκατοντάδες πολίτες έρχονται με τα παιδιά τους. Θέλω, κύριε Σπανολιό, να κρατήσουμε αυτό που σας το είπα και νωρίτερα. Δεν είναι η δεντροφύτρευση ως διαδικασία απλά αυτό που μας ικανοποιεί. Είναι ότι με το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχουμε φυτέψει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 15.000 δέντρα που τα βλέπετε πίσω μου. Όλα έχουν πιάσει, όλα έχουν πρασινίσει, όλα έχουν μεγαλώσει. Τα περιποιείτε ο ίδιος ο κόσμος, δηλαδή ο μπαμπάς με το παιδάκι που έρχεται. Έτσι, μπράβο. Ανεβαίνει ξανά στο βουνό, το ποτίζει, το καθαρίζει και βεβαίως ο Δήμος, οι υδροφόρες. Αυτή είναι η ουσία, η κοινωνία να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Με την βοήθειά σας, με την βοήθειά μας, όλοι μαζί μπορούμε τελικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και εσάς που συμμετέχετε σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Και εμείς για αυτές τις υπέροχες εικόνες. Την καλημέρα μας σε όλους.